Είναι τα νέα του Αντένα που δεν είναι αυτά, αλλά δεν έχει σημασία. Πήγα το δημοσιογραφικό μου, γιατί ξεκίνησα λίγο. Όταν Γιάννη βάλω τα χέρια πάνω εδώ, καταρχήν πρέπει να σου πω, φίλε τηλεθεατή, αυτό που θα λες και εσύ, ότι μου πάει πάρα πολύ το μπλουζάκι αυτό. Μαρία Πανταζή, έτσι δεν είναι? Ναι, 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 ναι. Θα παρουσιάσω και τους καλεσμένους. Είσαι μελαχνός και σου ταιριάζει το λευκό. Το λευκό πάρα πολύ μου αρέσει. Άλλωστε το λευκό είναι και το χρώμα της αγνότητας και νομίζω ότι είναι ένα χρώμα το οποίο μου ταιριάζει πάρα πολύ, γιατί έχω πολύ αγνή ψυχή. Λοιπόν, μία νέα εκπομπή έχει μόλις ήδη ξεκινήσει, δηλαδή όταν λέω νέα, μία νέα μέρα ενώ είμαστε στον αέρα, με πάρα πολύ ωραία θέματα, με μαχητικά θέματα, με γεωπονικές εξομολογήσεις, με πολύ ωραίο καλεσμένο, αλλά και βεβαίως και με πράγματα που θα δείξουμε εδώ, ζωντανά στο στούντιο, έτσι να δείξουμε 2-3 πράγματα. Ελπίζω ότι βολεύει ο χώρος, δεν θα είναι αμυγός επαγγελματικό, αλλά θα είναι τύπου για να καταλάβει ο κόσμος 5 πράγματα. Πάμε να ξεκινήσω λοιπόν να δω σήμερα τη σύνθεση αυτή της εκπομπής, αφού ευχαριστήσω για άλλη μια φορά τα καταστήματα. Στήματα Giorgio, που και για αυτήν την ημέρα μου ετοίμασαν αυτά που έχω ζητήσει και τους ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Καταπληκτικά cupcakes, Μαρία, πες μου τώρα, είναι να μην, δηλαδή, είναι να μην κάνω αυτό το πράγμα και να γι' τα πάρω όλα. Γι' αυτό έβαλες λευκή μπλούζα για να ταιριάζουν έτσι το βλέπεις, δεν είναι φωτογραφικά. Χωματιστά. Κοίτα Μαρία, φωτογραφικό είναι, λες και έχουμε κάνει προβολή. Λοιπόν, Χριστίνα Καμπούρη εδώ κοντά μας από τις γεωπονικές εξομολογήσεις. Γεια σου Χριστίνακι μου, κούκλα. Μαρία Πανταζή από τη μαχητική της στήλη με έναν ιδιαίτερο καλεσμένο, τον Νίκο τον Ανδρεάδη, προπονητής και αθλητής. Πρώην αθλητής, πρώην ναι, αθλητής. Μεγάλος γιατί αθλητής. Γιατί δηλαδή μπορώ να πω και αθλητής, τι είπα να πει πρώην και αθλητής. Και όταν ο προπονητής δείχνει, στην ουσία κάνει και αυτός το πρόγραμμά του. Και βεβαίως είμαστε στο Σύλλογο Αμαρουσίου, καλά το θυμάμαι. Ναι. Ωραία, σε ευχαριστούμε που είσαι κοντά μας, γιατί έχει ξεκινήσει χρονιά και εσύ κάνεις ποδαρικό στο πυγμαχικό. Στο πυγμαχικό, το γιατί έχουμε πάρει λίγο ενώμενη, λίγο μπάσκετ, λίγο δεν ξέρω. Το έχουμε αλλάξει λίγο φέτος, δεν καλούμε μόνο αθλητές μαχητικών αθλημάτων, καλούμε και τα υπόλοιπα αθλήματα που εγώ επίσης τα θεωρώ μαχητικά. Καλή προσπάθεια. Μπράβο. Θέλω λίγο να ξεκινήσουμε με σένα. Θα κλείσουμε με τη Χριστίνα που έχεις ετοιμάσει σήμερα. Τι? Τα νητρικά που υπάρχουν στα λαχανικά λόγω λίπανσης. Τα νητρικά. Αυτό που λέμε να πάρω λίγο νητρικό. Γιατί? Τα άλατα που υπάρχουν και στο νερό. Γιατί όταν παίρνουμε νητρικό δεν είναι, δεν έχει σχέση με αυτό καμία. Να σου ξαναφέρω τον Εμίλιο να στα ξαναπεί, έτσι, ναι, από την QNT. Ναι, εντάξει. Για παίρνω, δεν ξέρω τι παίρνω τελικά. Δηλαδή δεν εννοώ ότι παίρνω νητρικό και δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ξέρω για ποιο λόγο και βλέπω... Σου δίνει ενέργεια το νητρικό. Σου δίνει ενέργεια. Ναι. Άρα δεν είναι αυτό το νητρικό. Είδες όμως ένας πολύ καλός διαχωρισμός που πρέπει λες να δώσει ενέργεια στα φυτά αυτά. Πρέπει οι τηλεθεατές μας να κάτσουν μέχρι το τέλος της εκπομπής εδώ για να το καταλάβουν. Πολύ σωστό. Νίκο, έρχομαι σε σένα. Προπονητής, πρώην αθλητής. Αυτό σημαίνει ότι πόσα χρόνια μετράμε πάνω στο αγωνιστικό κομμάτι ή στο ερασιτεχνικό κομμάτι, αλλά σε αυτό το άθλημα. Μετράμε πολλά χρόνια. Θέλουμε να μας τα πεις από την αρχή. Ο Νίκος είναι ένας μεγάλος αθλητής, από τα μεγαλύτερα ονόματα που έχουμε στην Ελλάδα, έτσι και δεν του κάναμε τη σωστή παρουσίαση όπως θα έπρεπε. Είναι από τους πιο γνωστούς πυγμάχους που είχαμε, από τους πιο καλούς. Έχει κάνει, θα ήθελα καλύτερα να μας τα πει, έχει κάνει και στην Αμερική λίγο. Και έχει ανοίξει μια σχολή που πλέον όλα τα παιδιά τα βλέπει στα πανελλήνια πρωταθλήματα να παίρνουν θέσεις και διακρίσεις. Πολύ σημαντικό. Ας μας ξεκινήσει όμως για σένα, πάμε. Νίκο. Ξεκίνησα το 1986. Πολεμικές τέχνες γενικότερα. Ναι, έκανε, κλώτσαγε και λίγο. Ναι. Συγκεκριμένα με την πυγμαχία ξεκίνησα από το 1990. Αλλά από το 84 εγώ είχα μάθει ότι έρινες... 86, συγγνώμη. Το 86. Και κλωτσιές, καλές κλωτσιές. Ναι. Μετά αγάπησα την πυγμαχία και κόλλησα με την πυγμαχία που λέμε. Τι ήταν αυτό που σε έκανε να αγαπήσεις την πυγμαχία και να κολλήσεις? Ο ανταγωνισμός που ήταν μεγάλος. Ο ανταγωνισμός όταν λες μεταξύ των σχολών των ατόμων. Των ατόμων, ναι. Η πυγμαχία. Ήταν πολύ, πολύ δύσκολο άθλημα. Η πυγμαχία σαν άθλημα. Μάλιστα. Τι έχει πάνω που μπορεί να σε κολλήσει που δεν το έχει το kickboxing, δεν το έχουν με τις κλωτσίες, δεν το έχει άλλο άθλημα. Απαιτεί συγκέντρωση, απαιτεί πειθαρχία, υπακοή στο δάσκαλό σου. Όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία ας πούμε ήταν πολύ. Τότε η πυγμαχία, δεν το έδωσες έτσι λιγάκι, η πυγμαχία ήταν πολύ πιο διαβρεβλημένη, ξέρω εγώ, από το kickboxing. Τότε το kickboxing ήταν ένα πολύ νέο άθλημα. Τότε ξεκίναγε. Ναι. Τότε ξεκίναγε, καταλαβες. Κάπως εδώ έτσι. Στην Ελλάδα. Για την Ελλάδα μιλάμε, ναι. Σαφώς, αυτό λέω, γιατί γι' αυτό μείνει λίγο χάθηκα. Χάθηκες, ναι, απλά τότε η πυγμαχία. Είχαμε πολύ καλούς αθλητές, υπήρχε πολύ μεγάλος ανταγωνισμός και πολύ μεγάλος ανταγωνισμός μεταξύ Ελλήνων, γιατί τότε βγάζανε πολλά άτομα και στην Ολυμπιάδα κτλ. Μάλιστα. Ο πυγμαχικός, αν το θέλεις,
όρος. Είναι σκληρός όρος, δηλαδή η πυγμαχία είναι λίγο πιο σκληρό άθλημα από τα άλλα. Όταν λέμε αυτός είναι πυγμάχος ή από αυτόν που λέμε είναι kickboxer, ας πούμε. Εγώ θα έλεγα απαιτητικό πολύ. Απαιτητικό. Απαιτητικό. Είναι το δυσκολότερο άθλημα στον πλανήτη. Μπορεί ένα παιδάκι να ξεκινήσει από πολύ μικρό, γιατί στο λέω όσους έχω δει να μεταπηδούν στην πυγμαχία, και το λέω πολύ σωστά να μεταπηδούν, δεν έχουν ξεκινήσει με πυγμαχία. Οι περισσότεροι, όπως εσύ, πολύ γνωστοί και διακεκριμένοι, έχουν ξεκινήσει με κάτι άλλο πολεμικό και έχουν αγαπήσει την πυγμαχία και έχουν εδρεωθεί εκεί. Ναι, από 5 χρόνων ξεκινάει οι ακαδημίες παιδιών και μπορεί να κάνει, επειδή υπάρχει ιδιωτικοποίηση τώρα πλέον και δεν στηρίζεται, ας πούμε, στη δυναμική, ας πούμε, της κυβέρνησης, πολιτείας, να το πούμε έτσι. Παίρνει πρωτοβουλία κάποιος άνθρωπος, κάνει ένα σύλλογο, ανοίγει ένα σύλλογο και υπάρχει ιδιωτικοποίηση που είπα, μπορείς και πληρώνεις, άρα μπορείς και να μάθεις. Μπορείς να ανοίξεις και εσύ δική σου σχολή. Να μάθεις, δηλαδή, όλες οι ηλικίες. Από 5 χρόνων μέχρι 55 χρόνων, αν είναι υγιής ο άνθρωπος, μπορεί να μάθει την πυγμαχία. Αλλά όχι σε όλο το εύρος της, δηλαδή να μην παίξει αγώνες 55 χρόνων. Σαφώς και όχι. Εκτός αν είναι του Κατς, που παρουσιάζει εδώ με μεγάλη επιτυχία η αγαπημένη μας Χριστίνα, που εκεί μπορεί να παίξει και 182 χρονών. Και απλά παίξει ένα λεπτό. Αν το κουράγιο και ταλέντο και ηθοποιία, όπως κάποιοι το κάναν και αυτό. Ναι, βεβαίως, εσύ δηλαδή. Έχουμε δει και το βίντεο. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω το εξής. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω κάτι άλλο. Θα ήθελα ο Νίκος να μας πει κάποιες διακρίσεις, σε ποια κιλά έπαιζε καταρχήν και κάποιες διακρίσεις που έχει κάνει, γιατί έχει κάνει μεγάλες διακρίσεις. Τι έπαιζε, ναι, φαίνεται. Όχι πλάκα, έτσι. Δεν χρειάζεται να το καταλάβω. Από 91 κιλά και πάνω. Χωρίζεται σε κατηγορίες ανά 5-10 κιλά περίπου εκεί. Ναι, εγώ έπαιζα πάντα στη βαριά κατηγορία. Γιατί. Δηλαδή δεν ήθελε ποτέ, όχι, να σου πω κάτι. Δεν είχε ποτέ, σαν πιο μικρό, έτσι που έχει και την τρέλα, να πει: θέλω να γίνω, να κατέβω στα 80, α πούμε, πακούμε και δεν να παίξω με. Δεν μπορούσε. Δεν γινόταν. Γιατί 15 χρόνια ήμουν 95 κιλά. Χριστός και Παναγία. Α, μάλιστα. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Δεν μας είπε διακρίση, γιατί ο Νίκος είναι πολύ ταπεινός. Δεν είπε διακρίση, επειδή λέμε για τα κιλά. Ναι. Να πω, εντάξει, όχι, στον ελλαδικό τομέα, στον ελλαδικό χώρο είχα διακριθεί. Αυτά. Έπαιζε αγώνες αυτό. Δηλαδή, εμείς αυτά ρωτάμε. Δεν είναι κακό να μας πεις. Ναι, όταν υπήρχε εθνική ομάδα στην Ελλάδα, ήμουνα και μέλος αυτής για κάποιο μικρό χρονικό διάστημα. Μετά είχα ένα σοβαρό τραυματισμό. Μετά πήγα φαντάρος. Εν πάση περιπτώσει, εξελίχθηκε. Αυτό σε πάει λίγο πίσω μετά. Τι είναι αυτό το οποίο, μάλλον μου είπες πριν από λίγο, μιλήσαμε για τα κιλά. Και μου είπες ότι εγώ από μικρός ήμουν στα 95 κιλά, οπότε ναι. Υπάρχει ένα όριο που σταματάμε και δεν βρίσκουμε εύκολα αντιπάλους στην πυγμαχία όσον αφορά τα κιλά. Θυμάμαι και η Μαρία, ας πούμε, όταν ήμουν δίπλα της και έκανε την διοργάνωση πολλών events, μου έλεγε, ξέρεις κάτι, δεν βρίσκω έναν αθλητή π.χ. στα 75, δεν βρίσκω στα 95. Δηλαδή υπάρχουν κάποιες κατηγορίες που δεν βρίσκεις εύκολα αθλητές όπως τους θες και την μέρα που τους θες, βέβαια, όχι πως δεν υπάρχουν. Εσύ έβρισκες εύκολα αντιπάλους στα όχι, κιλά τα δικά σου. Στα μεγάλα κιλά είναι. Και αυτό είναι λίγο πιο δύσκολο. Ναι, εννοείται. Παρ' όλα αυτά, ο αγώνας είναι και πιο μαχητικός όμως όταν τον βλέπεις. Όχι, μπορεί να γίνει το αναπάντεχο. Δηλαδή να γίνει ένα χτύπημα και να πάει νοκάουτ. Οπότε... Εντάξει, είναι πιο μεγάλες πιθανότητες τα νοκάουτ στα βαριά κιλά. Και γι' αυτό είναι και πιο θεαματικά. Όπως και το K1, όπως και οι περισσότερες κατηγορίες είναι ή στα 70 ή στα βαριά κιλά. Γιατί στα βαριά κιλά υπάρχουν πολλά νοκάουτ, είναι πολύ πιο εντυπωσιακό. Και έτσι τραβάει περισσότερο τα βλέμματα των θεατών. Η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, και εγώ το βλέπω μέσα από αυτή τη στήλη μας 3 χρόνια, τα 2 τελευταία με τη Μαρία και αρχής γενομένης με τον Δημήτρη Χρυσόπουλο, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που έβαλε στην εκπομπή αυτή τη στήλη, και που η Μαρία την έχει συνεχίσει πολύ επάξια και μπράβο της. Θέλω να πω ότι η Ελλάδα όμως τα τελευταία χρόνια έχει δείξει μια φοβερή ροή και ροπή προς τα μαχητικά αθλήματα και δει για τα δικά σας. Δηλαδή, οι σχολές, και μ' αρέσει αυτό που το βλέπω, βλέπω ότι γεμίζουν με νέα παιδιά που παλιά λέγανε να τα πάω μπάσκετ, να τα πάω ποδόσφαιρο, να τα πάω πινκ-πονγκ, να τα πάω δεν ξέρω εγώ κολυμπητήριο, πυγμαχία, kickboxing, όλα αυτά. Βλέπω ότι έχουν πολύ νέα παιδιά. Ναι, έχει γίνει μόδα. Δεν ξέρω αν μου επιτρέπετε να πω ότι είναι ο άθλημα μόδα. Είναι το πιο άμεσο για την αυτοπεποίθηση που μπορεί να αποκτήσει ένας νέος. Και όχι μόνο για να το κάνει Νίκο και επαγγελματικά. Είμαστε... Ακόμα και για τον ίδιο τον εαυτό, έτσι δεν είναι. Ξέρεις τι γίνεται, είμαστε και σε δύσκολες εποχές. Μένουμε στην Ελλάδα, υπάρχει πολλή εγκληματικότητα.
Και στα στέλνουν και οι γονείς, γιατί και ο Νίκος έχει πάρα πολλά παιδάκια. Έχει πρόσφατα ανοίξει μια σχολή τα τελευταία 3 χρόνια στο Μαρούσι και έχει και πάρα πολλά παιδάκια, ώστε και αυτοπεποίθηση που είπε ο ίδιος, και αυτοεκτίμηση του εαυτό τους και κυρίως και αυτοάμυνα. Δηλαδή, άμα εγώ αισθάνομαι λίγο καλύτερα ή είμαι πιο προσεκτικός στο δρόμο, προκαλώ λιγότερα πράγματα. Ναι. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Η πρόληψη είναι για τον δρόμο. Η πρόληψη είναι για τον δρόμο. Αυτό. Να προλαμβάνεις, να έχεις ψυχραιμία. Έτσι, και αν κάτι γνωρίζεις και τα λοιπά, όλο αυτό σου αυξάνει, ας πούμε, την ψυχραιμία σου, είσαι πιο ψυχραιμός, ούτως ώστε να, αν γίνει κάτι δύσκολο, να το πούμε έτσι, να αντιδράσεις. Ναι. Όχι για να χτυπήσεις. Όχι, όχι, για να μπορείς να μιλήσεις, να μπορείς να προστατευτείς τον εαυτό σου. Κυρίως να αποφύγεις και να προστατευτείς. Οι γυναίκες ή οι άντρες είναι πιο εύκολοι στο να απορροφήσουν τεχνικές που έχουν να κάνουν με τη δική σου διδακτική μέθοδο. Τώρα... Γιατί θεωρούν ότι οι άντρες θα μαθαίνουν πιο εύκολα, εγώ θεωρώ ότι οι γυναίκες είναι πιο εύκολες. Οι γυναίκες είναι πιο εύκολες, γιατί είναι πιο ανταγωνιστικές. Είναι πιο ανταγωνιστικές. Γιατί... Κάνε και την ερώτηση γιατί οι γυναίκες είναι πιο ανταγωνιστικές. Γιατί έτσι είστε. Γέννημα θρέμα είστε ανταγωνιστικές. Διότι είναι ένα ανδροκρατούμενο σπορ, καθαρά. Και όταν μπαίνει μια γυναίκα. Και η γυναίκα, επειδή είναι από τη φύση της πιο ανταγωνιστική, προσπαθεί να βάλει τα δυνατά της με μεγαλύτερο, ας πούμε, έτσι, μεγαλύτερη. Να το πούμε με μεγαλύτερο πείσμα και να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε και ένα. Να επιβιώσει. Πάντως θα σου πω αυτά τα δύο μ' άρεσε τελευταία... η απάντηση του Νίκου. Μ' άρεσε γιατί μου το έχουν κάνει πολλές φορές. Και λέω... Έτσι είναι. Και να το βλέπω εγώ στα τμήματά μου, δεν έχω γυναικεία τμήματα ή. Όχι, καταρχήν είναι mixed. Ναι, γυναίκες άντρες. Και οι γυναίκες δουλεύουν μέσα στους άντρες. Και πολλές φορές άρα τα κάνει... αποτελέσματά τους είναι πολύ πιο άμεσα, πολύ πιο γρήγορα. Μπορεί να κάνει και στόχο με ένα άντρα μια γυναίκα. Γίνεται πιο δυναμική, δεν έχει να κάνει, έτσι δεν είναι. Και αυτό το βλέπα τα τελευταία χρόνια παρουσιάζοντας αγώνες με τη Μαρία. Όταν έπαιζαν γυναίκες, έβλεπα πραγματικά ένα απίστευτο, άσχετα που στην αρχή μ' αρέσει γιατί το άθλημα έχει μια καλή αύρα ότι αγκαλιάζεστε και μετά αφού κάνετε το τέτοιο και είπες έλα φιλαράκο πάμε, μετά του ρίχνεις και τον νοκάουτ και τον στέλνεις στα διάβαστο. Αυτό τη φιλία εγώ δεν την κατάλαβα ποτέ, αλλά θέλω να πω ότι οι γυναίκες έβλεπα Νίκο να τη χτυπάει και έλεγα στη Μαρία, ρε παιδί μου, θα τη σκοτώσει. Λέω, τι μίσος είναι αυτό που βγάζει αυτή η τύπισσα. Ναι, τρόπος του λέγει. Ενώ στον άντρα δεν έβλεπα στο βλέμμα τους, μπορεί να ρίχνει και νοκάου και τέτοια, που έχω δει άπειρους αγώνες, δεν έβλεπα αυτό που είπες εσύ. Δηλαδή αυτό στη γυναίκα το βλέπεις πολύ έντονα. Ότι παίζουν σαν σκύλες. Ναι, αυτή είναι η σωστή λέξη λοιπόν. Σε παρένθεση. Λοιπόν, δυναμικές. Εντάξει. Ναι, οι γυναίκες... Δεν νομίζω ότι ένα επίπεδο πιο πάνω ότι είμαστε σκύλες. Απλά είμαστε συγκεντρωμένες και παίζουμε. Σκύλες είναι τώρα τα κοριτσάκια τα καινούρια που η μία προσπαθεί να φάει την άλλη. Αυτό. Ναι, μπράβο. Όπως και τα αγοράκια είναι αυτό. Εντάξει. Αλλά όταν έχεις ένα επίπεδο χ, παίζεις λίγο με το μυαλό. Νίκο, σε ποια ηλικία μπορείς, σαν προπονητής, μετά από αυτή την πολύχρονη εμπειρία σου, να πεις εάν ένα κορίτσι ή ένα γόρι από τα τμήματά σου θα έπρεπε να πει στους γονείς του ή και το ίδιο θα έπρεπε να το δει και λίγο. Πιο έξω από μία απλή προπόνηση ότι το έχει. Πότε μπορείς να δεις ότι κάποιος αγώνα, έχει κάποιο... την αντοχή, την τεχνική και την πορεία. Μετά από τα... Καταρχήν όλα είναι θέμα καθοδήγηση. Πώς θα μιλήσει το παιδί. Πώς θα... Ανάλογα το χαρακτήρα του. Είσαι αυστηρός. Ανάλογα τα βιώματα που έχει από το σπίτι του. Όλα ξεκινάνε από εκεί. Έτσι, δεν μπορείς να πάει να πεις και να... Τεκμηριώσει δηλαδή ότι σε ένα χρόνο παράδειγμα θα είσαι έτοιμος να ανταπεξέλθεις στον δρόμο. Σαφώς. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Σαν προπονητής... Ανάλογα το παιδί, ανάλογα τι θα του τύχει, τα βιώματά του και όλα αυτά. Πρέπει να το συμβουλέψει το παιδί ότι όλα ξεκινάνε από τον εγωισμό του. Mm. Δηλαδή, τι θέλω να πω τώρα, επειδή και στις μέρες μας υπάρχει και αυτό το bullying κτλ. Πρέπει να κάτσεις να ασχοληθείς πραγματικά με το παιδί. Με την προσωπικότητά του. Με την προσωπικότητά του, γιατί το κάθε παιδί είναι διαφορετικό. Και από εκεί και πέρα, όταν το ισχυροποιήσεις, όταν το ισχυροποιήσεις την προσωπικότητά του, του βάλεις τα θετικά πράγματα σε μια σειρά και με αυτό που κάνει, που έχει αυξηθεί η αυτοπεποίθησή του και έχει πάρει επιβράβευση στον εαυτό του, δεν έχει μεγάλη ανάγκη, ας πούμε, να πάει να τσακωθεί, παράδειγμα, έτσι. Μπορεί να το χειριστεί αλλιώς το και ζήτημα. Και να το τελειώσει χωρίς τσακωμό. Ακριβώς. Είναι πιο έξυπνο αυτό, πρέπει να σου πω. Και είναι και πιο δύσκολο, έτσι. Και γι' αυτό πιο δύσκολο. Θέλει περισσότερο. Είναι αυτό που έχω πει σε πολλούς φίλους μου πορτιέριδες, που επειδή είναι νεαροί σε ηλικία και κάνουν και ένα άθλημα,
Λέει, δουλεύω και καλά. Και ποιος. Λέω, αυτό δεν είναι μαγιά που κάνεις, γιατί μπορεί να το πληρώσει όλη τη ζωή. Αυτό είναι βλακεία. Έτσι. Οι καλύτεροι στο εξωτερικό που έχω μιλήσει θα σου πούν ότι είναι μεγάλη μαγιά να αποτρέψεις μια φασαρία με ωραίο τρόπο και να τελειώσει. Αυτό είναι το πιο μαγιώρικο για μένα. Ακριβώς. Και η μαγιά δεν δείχνεται με να σου σώσω εγώ μια μπουνιά. Μπορώ να την αποτρέψω και εκεί είμαι πιο μάγκας. Για πολλούς λόγους. Μέσα σε μια σχολή, δηλαδή, ο προπονητής. Είναι κυρίως εκπαιδευτής. Και ως εκπαιδευτής, ναι. Και παιδαγωγός. Ναι, είναι αυτό. Παιδαγωγός. Δεν φτάνει μόνο να πει ότι τα τμήματα αύριο είσαι εσύ και εσύ. Πρέπει για το κάθε ένα παιδί να το δεις και λίγο σαν προεξεχωριστή προσωπικότητα, μιλώντας του για να καταλάβεις και τις αντιδράσεις του. Καταρχήν, το παιδικό τμήμα είναι ξεχωριστό από τους άντρες. Σαφώς. Αλλιώς φέρεσαι και μιλάς και κατευθύνεις τα παιδιά μέχρι 13-14 χρονών. Που είναι και αλλιώς από εκεί και πέρα. Ναι, σαφώς. Έτσι, από 14 χρονών και πάνω έχω διαφορετικά τμήματα. Και αλλάζει και λίγο η νοοτροπία του παιδιού, έτσι. Δεν βέβαια. Είναι. Όταν σου δίνει ένα παιδί. Το παιδί θα πάρει άλλη καθοδήγηση, θα του μιλήσει αλλιώς, άλλη προσέγγιση. Δεν θα πάει να του πει καταρχήν. Από 7 χρονών που ξεκινάνε, ας πούμε, να καταλαβαίνουν τι γίνεται, το ότι έρχονται σε ένα χώρο, χώρο πυγμαχίας, δεν μπορεί να του πει του παιδιού, Σόνι και ντε, θα παίξει πυγμαχία και θα βάλει γάντια σε ένα μήνα. Αυτά είναι λάθη. Θα του κάνεις πρώτα την παιδεία του να αποκτήσει αθλητική παιδεία σιγά σιγά, να γυμναστεί, να δυναμώσει μέσα του, να πάρει τα καλά στοιχεία της πυγμαχίας, που είναι καλά στοιχεία, και όταν φτάσει σε μια ηλικία που έχει κάνει 2-3 χρόνια, τότε θα μπορέσει να αγωνιστεί. Και επίσης θα πρέπει να καταλάβει το παιδί και όλα τα παιδιά, το έχουμε πει πολλές φορές, αλλά μια και είναι μια νέα σεζόν, καλό είναι να το ξαναπούμε, ότι σε όλα αυτά τα αθλήματα, τα νέα παιδιά, οι γονείς που στέλνουν τα παιδιά, δεν στέλνουμε τα παιδιά μας εκεί για να τα μάθουμε να χτυπάνε, να γίνουν μάγκες και να βαράνε. Βγάλτε από το μυαλό σου αυτή τη θεωρία. Εκεί πέρα είναι αθλητισμός. Ναι, να αμυνθούν σε μια δύσκολη στιγμή. Αλλά δεν λες του γιού σου, εγώ θα σε πάω στη σχολή και θα πηγαίνει στη σχολή, θα του απειλεί όλο το ξύλο, ποιο σου μιλήσει. Ναι, έχω ακούσει μπαμπάδες και λέει, ο γιος μου, ξέρεις, όποιος του μιλήσει, το απειλεί στο διάλειμμα. Λάθος, αυτό λάθος, είναι λάθος. Μεγάλο λάθος και μεγάλη νοοτροπία. Έτσι δεν είναι. Ναι, ναι. Όχι. Και μάλιστα, πες έτσι, μου, πες Χριστίνα μου. Μαθαίνεις τη σχολή. Την αυτοσυγκράτηση. Αυτοσυγκράτηση, πειθαρχία, σεβασμό, έτσι. Όλα αυτά. Και είναι βασικά εφόδια για την προσωπικότητα. Ακριβώς. Πολύ σωστά μιλάς, έτσι. Ναι, έτσι είναι αυτό. Η Ελλάδα, έλεγα και πριν, ότι ολοένα και βοηθάει αυτά τα επαγγέλματα. Η πολιτεία κάνει πράγματα για να γίνονται ωραίοι διασυλλογικοί αγώνες, αγώνες γενικότερα. Ή ο καθένας που ρίχνει δύο χρήματα διοργανώνει πλέον αγώνες και κάνει δικά του σκηνικά. Να το πω απλά. Κυρίως από ιδιωτική πρωτοβουλία γίνονται τα καλύτερα. Με τη στήριξη πάντα, ας πούμε, της Ομοσπονδίας, τουλάχιστον θα μιλήσω 100% για, από τη δικιά εσύ μου. Εσύ έχεις βέβαια και τη βοήθεια και από το Μαρούσι, από το Σύλλογο Μαρουσίου, ναι, από το Δήμο μάλλον Μαρουσίου. Γιατί ο Νίκος ήταν και καλεσμένος πρόσφατα σε μια πολύ όμορφη διοργάνωση στο Μαρούσι. Έτσι έδειξε και ήταν πολύ όμορφο, γιατί είναι σε μια πλατεία αυτό και μπορεί να το δει ο καθένας. Ήταν μια πάρα πολύ όμορφη επίδειξη. Θέλεις να μας πεις λιγάκι γι' αυτό. Η Γενική Γραμματεία με το Μαρούσι το έκανε, με το Δήμο Μαρουσίου. Κάναμε street πυγμαχία στην πλατεία του σταθμού. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί περνάει δηλαδή πάρα πολύ κόσμο. Πολλά μηνύματα. Και βλέπει αυτό το πράγμα και σου λέει, εντάξει, δεν είναι ξύλο, είναι αθλητισμό. Και κάνει τέτοιε δραστηριότητε ο Δήμο Αμαρουσίου. Είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, ακούστε τι θα γίνει. Θα παραμείνουμε εδώ και έτσι και στην παρέα, βεβαίως. Θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό. Θα επιστρέψουμε λίγο να ασχοληθούμε με τη γεωπονική συζήτηση από τη Χριστίνα που έχει ετοιμάσει πολύ ωραία πράγματα. Ωστόσο, ο Νίκος μπορεί να προθερμάνει, να ζεστάνει. Γιατί είπες τώρα την έκπληξή του, εγώ δεν είπα τίποτα ωραία, άλλο. Σωστό. Και στο τελευταίο μέρος της εκπομπής, ο Νίκος, μόνος του ή όχι, δεν ξέρω, θα μείνετε κοντά μας. Έχει μια έκπληξη για τους τηλεθεατές, όπως μπορούμε να τη δείξουμε, τη φιλοσοφία θα την καταλάβετε, εδώ για να κλείσουμε αυτή τη μαχητική στήλη όπως και την ξεκινήσαμε. Εντάξει, Νίκο. Τα λέμε οπότε σε πάρα πολύ λίγο. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε με Μαρία Πανταζή και Χριστίνα Καμπούρη, γιατί έχουμε να πούμε πάρα μα πάρα πολλά. Φύγαμε, παρακαλώ. Γευτείτε το μοναδικό μέλι με κρόκο κοζάνης που τονώνει και ενισχύει τον οργανισμό. Ελληνικό μέλι ΑΕ, τώρα και με μαστίχα χείου. Σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ και καταστήματα βιολογικών προϊόντων. Ελαστικά μοτό Περιστεράς. Σε εμάς θα βρείτε όλη την γάμα ελαστικών μοτοσυκλέτας. Κορυφαίων εταιριών στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με δωρεάν και ασφαλή τοποθέτηση και ζυγοστάθμιση. Έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.
μοτό εξυπηρέτησης πελατών. Και πάντα με την κορυφαία τεχνογνωσία του πρωταθλητή αγώνων ταχύτητας Νίκο Περιστερά, πολυετή επίσημο αντιπροσώπου αγωνιστικού τμήματος Ελλάδος. Μιχαλακοπούλου, 125 Αθήνα, Κωνσταντινουπόλεως 44 Περιστέρη. Μη μου πεις και πάλι κοντά σας, έτσι εμείς εδώ συνεχίζουμε με Χριστίνα Καμπούρη εδώ κοντά μου, Μαρία Πανταζή και ο Νίκος Ανδρεάδης που ετοιμάζει βέβαια την έκπληξη του. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι που θέλω από πριν. Έχεις σχέση με την Πελοπόννησο γενικότερα? Σε ναι, σε σένα τώρα, αφού δεν έχεις φύγει εδώ, είσαι το πρώτο. Αφού δεν ξανάρχεσαι με την έκπληξη. Όχι. Όχι, καμία. Εντάξει. Νομίζω, όχι, από πικρά εντάξει, εντάξει. Ωραία. Μπορεί να είναι μια απλή, συνωνυμία. Ναι. Και έχουν ακριβώς το ίδιο όνομα. Και λέω, παιδιά, τι έγινε. Λοιπόν, τι έχει ετοιμάσει το γεωπονικό μας παιδί φέτος. Σήμερα. Τη φετινή χρονιά ναι, επειδή είναι καινούριο το κορίτσι. Και είναι και πάρα πολύ φίλη σου. Και να πω βεβαίως ότι σε αυτήν εδώ τη συνεργασία είχα και μια μεγάλη προτροπή από τη Μαρία την Πανταζή που μου είπε είναι πάρα πολύ καλή και δηλαδή με κλειστά τα μάτια. Και εγώ δεν με ανοιχτά τα μάτια πήγα και δεν το σκέφτηκα. Αλλά θέλω να σου πω ότι η Μαρία έδωσε το σύν τη στη Χριστίνα. Βοηθά και εσύ πάρα πολύ τα νέα παιδιά, βοηθά τα μαχητικά αθλήματα, η διαφήμιση σου είναι φοβερή. Και αυτό που κάνουμε και σε όλα τα αθλήματα πλέον και σε πολλά και στα γεωπονικά που είναι πολύ σημαντικό. Για βέβαια, πες, Χριστίνα. Γιατί ενδιαφέρει κάθε σπίτι αυτό. Σήμερα θα μιλήσουμε για τα νητρικά. Τα νητρικά είναι φυσικό συστατικό φρούτων, λαχανικό. Το βρίσκουμε και στο νερό και πολλές φορές το βάζουν και συντηρητικό σε κρέατα, δηλαδή αλλαντικά περισσότερο. Mm-hmm. Για τους ενήλικες η κύρια πηγή λήψης των νητρικών είναι τα λαχανικά. Κυρίως τα φυλλώδη, μιλώντας για σπανάκι, μαρούλι και τα αντίδια, αλλά και σε υπόγεια εδόδημα μέρη φυτών, όπως είναι το ραπανάκι και το παντζάρι. Α, αυτό το ραπανάκι και το παντζάρι το ξέρετε ότι στην ουσία αυτή... Είναι κάτι καλό το νητρικό, δηλαδή πρέπει να το παίρνουμε από, από αυτά ή όχι. Υπάρχει ένα Συγγνώμη λίγο, το μπατζάρι και το ραπανάκι, αυτά που είναι και για την όρεξη καμιά φορά, αυτά... Φυτεύονται ανάποδα, έτσι δεν είναι. Ναι, είναι κάτω το χώμα. Είναι κάτω το χώμα. Αυτό που είναι κάτω το χώμα τρώμε. Καλά, και το από πάνω μπορεί σε σαλάτα ή ευρασμένο, είναι πολύ ωραίο. Ναι, αλλά είναι από τα λαχανικά, λαχανικό δεν είναι. Ναι. Που τα τρώμε ανάποδα. Κατάλαβε τι θέλω να πω. Ενώ το μαρούλι και όλα αυτά είναι αυτό που το από πάνω τρώμε. Να απαντήσω στη Μαρία. Η είσοδος σε μεγάλες ποσότητες θέτει σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία. Γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει ένα επιτρεπτό όριο που είναι στα 3,65 μιλιγκράμμα ανά κιλό, κιλό σωματικού βάρους. Ναι, σωματικού βάρους. Ωραία, αλλά να σε ρωτήσω κάτι, πώς μπορώ εγώ να... Σήμερα μπορεί να μου έρθει και να φάω μια κατσαρούλα μπατζάρια. Ναι, δεν θα πάθεις κάτι. Λοιπόν, είναι σε ημερήσια λήψη, αλλά γενικά έχουν γίνει έρευνες για χρόνια λήψη και τώρα θα εξηγήσουμε τι να προσέχουμε, ώστε... Ωραία. Να αποφύγουμε έτσι κάποια προβλήματα. Δημιουργούν πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα. Mm-hmm. Κυρίως οι έγκυες γυναίκες μπορεί να προκαλέσει. Περίμενε. Κάτσε με άγχος τώρα για τον μπατζάρι, μου αρέσει πάρα πολύ. Νομίζω ότι κάπως θόλωσα. Ναι. Θα σου πω έτσι κάποιες συμβουλές για το πώς διαλέγουμε τα λαχανικά μας για να έχουμε λίγα νητρικά. Να επισημάνω τα σημαντικά προβλήματα που δημιουργούν. Ιδιαίτερα στις έγκυες γυναίκες μπορούν να προκαλέσουν μέχρι και αποβολή του βρέφους και αυξάνουν και συχνότητα λυμφώματος και καρκίνου στομάχου. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνα. Και κάποιες και συχνότητα μεταλλάξεων στα ανθρώπινα λεμφοκύτταρα. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε καθημερινά προσεκτικοί στα λαχανικά που διαλέγουμε. Τα νητρικά τα παίρνουν τα φυτά και τα χρησιμοποιούν για σύνθεση αμινοξέων και πρωτεϊνών. Οι υδρογονάνθρακες χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία δομικών συστατικών των κυττάρων. Οπότε όταν χρησιμοποιούνται, δεν μας κάνουν κακό. Το κακό είναι όταν συσσωρεύονται. Α, μάλιστα. Όταν δεν τα χρησιμοποιεί το φυτό. Και για να αφομοιωθούν από το φυτό, δηλαδή από τα αζωτούχα λιπάσματα, γιατί βάζουμε αζωτούχα λιπάσματα. Τα νητρικά είναι μέρος του λιπάσματος. Γίνεται μια αναγωγή μέσω ενός ενζύμου της νητρικής ρεδουκτάσης, η οποία μετά φτιάχνει τα αμινοξέα. Και να πούμε τώρα για τη συσσόρευση.
Πότε συσσωρεύονται στα λαχανικά και είναι επικίνδυνα να τα καταναλώσουμε? Η συσσόρευση έχει να κάνει με την ένταση και τη διάρκεια του φωτισμού. Και είναι αντιστρόφως ανάλογη. Ναι, αλλά όμως όταν αγοράζουμε φρούτα και λαχανικά, δεν μπορούμε να ξέρουμε αν αυτά είναι εκτεθειμένα πολλές ώρες στον ήλιο ή στο φως ή σε κάτι τέτοιο, έτσι δεν είναι? Ναι, μπορούμε όμως να επιλέξουμε τα ελληνικά λαχανικά, γιατί στην Ελλάδα το χειμώνα έχουμε καλό φωτισμό, έχουμε επάρκεια ηλιακή. Άρα πρέπει να είναι σε φωτιζόμενο σημείο το φρούτο ή το λαχανικό. Ωραία. Γιατί όταν υπάρχει φως, λειτουργεί καλύτερα το ένζυμο και γίνεται καλύτερη η παραγωγή. Ναι, η φωτοσύνθεση. Ναι. Οπότε δεν συσσωρεύονται. Οπότε προτιμούμε τα ελληνικά λαχανικά. Επίσης, στο μαρούλι, η περισσότερη συσσόρευση γίνεται στα παλιά φύλλα. Οπότε αποφεύγουμε αυτά που βγάζουμε έτσι κι αλλιώς, τα πετάμε. Ναι, τα πετάμε. Και, στο και το μαρούλι, συγγνώμη που σε διακόπτω, βλέπεις ένα μαρούλι τόσο, αλλά στην ουσία για να το κόψουμε παίρνεις το μισό. Πετάς κάποια, ναι. Ναι, και στο αγγούρι το ξεφλουδίζουμε γιατί υπάρχει μεγάλη συσσόρευση στη φλούδα. Αχ, ναι. Ναι. Και το τρώω, το πλένω και το τρώω. Το πλένει πάρα πολύ καλά και το τρώει το αγγούρι. Άρα να το κόψουμε αυτό, ε. Ναι, καλύτερα να τα ξεφλουδίζουμε. Επίσης, αν κάποιος στον κήπο το έχει μαρούλια ή σπανάκι, η καλύτερη ώρα συγκομιδής είναι 10 με 12 το μεσημέρι. Γιατί γίνεται αυτό, έχουμε και ώρα. Ο πατέρας μου, έχουμε στην Εύη εμείς στο εξοχικό μεγάλο κήπο και όλη μέρα καλλιεργεί και κάνει πάντα το μεσημέρι τα κόμματα. Γιατί αυτό που είναι ήλιος έντονος. Δεν το μεσημέρι για να φάμε εμείς, το μεσημέρι να φάμε. Αλλά είναι έντονος ο ήλιος. Γιατί το κάνεις με τον ήλιο έντονα? Γι' αυτό θέλουμε έντονη ηλιοφάνεια, ώστε να λειτουργεί καλύτερα το ένζυμο και να μην συσσωρεύονται στα φυλώματα των λαχανικών. Και αυτά λένε ότι όσο πιο πολύ τα πλένεις, δεν ξέρω, τόσο πιο πολύ όμως χάνονται. Από την άλλη, δηλαδή, υπάρχουν κάποιες κυρίες που είναι λίγο πολύ υπέρ της προστασίας και της υγιεινής. Αυτά είναι μέσα στο κύτταρο. Ναι, και λένε ότι θα το πλύνω πολλές φορές και θα το πλύνω με ξύδι και θα το πλύνω με εκείνο και θα πλύνω πολύ καλά. Είναι σωστό να τα πλένουμε τόσο πολύ? Ναι, απλά για τα νητρικά δεν τα επηρεάζει καθόλου το πλήθυμο, είναι μέσα στο κύτταρο η συσσόρευση. Γι' αυτό προτιμούμε τα ελληνικά που το χειμώνα έχουμε ηλιοφάνεια, οπότε δεν συσσωρεύονται, αλλά χρησιμοποιούνται ως δομικά συστατικά στο φυτό. Κάτι άσχετο, από αυτά τα λαχανικά κάποια ευδοκιμούν το χειμώνα και κάποια το καλοκαίρι, έτσι δεν είναι? Το μαρούλι το έχουμε χειμώνα. Εγώ δεν ξέρω τώρα γιατί. Κοίτα να δεις. Είμαι βρίσκεται από έτοιμο στο μαρούλι, το έχουμε χειμώνα καλοκαίρι. Βέβαια αυτό σημαίνει ότι μάλλον είναι σε θερμοκήπια με υποκάλυψη. Είναι εισαγόμενα. Ναι, ναι. Είναι εισαγόμενα. Το αγκούρι το τρώμε όλοι. Το είναι καλά. Πλέον το όλοι αγκούρι, το τρώμε. Ναι. Θέλουμε, ναι, δεν θέλουμε. Το αγκούρι είναι όλο το χειμώνα. Όσο υπάρχουν αυτά τα πράγματα είναι πάνω. Είναι χειμερινά αυτά. Ναι, και όσο υπάρχει. Πλέον όλα είναι άστα. Ναι, και όσο υπάρχει αυτή η κυβέρνηση, το αγκούρι είναι αναπόφευκτο. Να ρωτήσω λίγο κάτι. Επίσης θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Ποιο άλλο λαχανικό, μάλλον ποιο λαχανικό προτείνεις πλούσιο σε ίχνο στοιχεία και να μην έχουμε τόσο πολύ φόβο που και να μην το έχουμε. Λέει ότι το μαρούλι, λέει σε πολλά εστιατόρια, έχω διαβάσει έρευνες, πάρα πολλοί έχουν πάθει πρόβλημα, από το μαρούλι. Πλημμένο καλά μαρούλι. Ναι. Ενώ δεν το έχω ακούσει πολύ για την ντομάτα, ας πούμε. Ναι. Η ντομάτα πλένεται και εύκολα, κάτι θέλει λίγο κάτω από τη βρύση κτλ. Με το μαρούλι έχουν γίνει τα περισσότερα παιδιά άσχημα. Ποιο πιστεύεις ότι είναι πολύ πιο επικίνδυνο και ποιο λιγότερο επικίνδυνο? Ας πούμε, νητρικά λιγότερα έχει το πράσο από τα λαχανικά. Ναι, πρασόριζο μου αρέσει πάρα πολύ, όπως και η πρασόπιτα. Και το πιο πολύ. Επίσης, να προσέχουμε πάρα πολύ να μην χρησιμοποιούμε το ίδιο μαχαίρι που κόβουμε το κρέας και μετά να κόβουμε τα λαχανικά. Είναι αυτό πάρα για πολύ. Πες. Γιατί μπορείς να. Επειδή. Εντάξει, ας πούμε το κοτόπουλο το ψήνεις, αλλά. Α, εννοείς το κρέας άψητο, ομό. Ναι. Α, εντάξει, μετά, ναι, έτσι. Γιατί. Το κοτόπουλο, βασικά, άμα πιάσεις και το κοτόπουλο, πρέπει να πλύνεις πάρα πολύ καλά τα χέρια σου. Γιατί έχει πάρα πολλά. Σαλμονέλα. Σαλμονέλα, βασικά. Ναι. Ακόμα και αυτό που τρώμε, το καλό, να μην πω τώρα τη μάγκα, έχει σαλμονέλα. Αν το φας άψητο ή πιάσεις τα χέρια όχι, σου. Όχι, άψητο δεν το φας. Ή το ακουμπήσεις, το πλύνεις και μετά τα χέρια σου ακουμπήσεις το πρόσωπό σου, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Ναι, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Γι' αυτό έχουμε άλλο μαχαίρι για τα λαχανικά. Καλά, έχουμε. Απλά ξέρεις καμιά φορά, ρε παιδί μου, όπως το πετάς για να το έχεις τώρα στην ψυσταγιά και θες να βάλεις γρήγορα και τις
πιπεριές, κάνει. Τακ, 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 τακ. Ναι, αυτό δεν αφήνει να πάρει άλλο. Αλλά εγώ ξέρω πάντα, ανοίγω λίγο τη βρύση, πάντα στο ζεστό και το ξεπλένω λίγο και συνεχίζω. Βέβαια δεν κάνω με το σαπούνι και όλα αυτά. Να όμως πόσα μαθαίνεις από αυτήν εδώ τη στήλη που έχει να κάνει με τις γεωπονικές εξομολογήσεις και η Χριστίνα έχει να πει όλη αυτή τη χρονιά πάρα μα πάρα πολλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, δεν φεύγεις βεβαίως. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό, δεν φεύγει κανείς. Επιστρέφουμε με το μαγειτικό θέμα με το οποίο ξεκινήσαμε. Θα κλείσουμε εδώ μπροστά με τους δύο καλεσμένους μας γιατί θα μας δείξουν. Δύο είναι τελικά, δεν ξέρω να σας το είπα, αλλά δεν λέω τι και πώς. Που θα μας δείξουν πολύ πολύ ωραία πράγματα. Γιάννη, τώρα ξεθόλωσε. Γιατί όταν βάζεις κάτι θολώνει και όταν ξεθολώνει. Λες εγώ να είμαι λίγο. Αυτός ο Γιάννης ο καημένος. Τι έχει ακούσει. Όχι, σε παρακαλώ λίγο. Γιάννη, πρόσεξε αυτό. Φέρε μου λίγο, σε παρακαλώ, και το άλλο. Φέρε μου λίγο το πλαϊνό. Να το. Γιατί έγινε αυτό. Στο μάτι μου κάτι γίνεται. Να πάω, οφθαλμία του. Άνοιξε το πάλι. Τι είπατε. Μάλιστα. Να ξεκινήσει λοιπόν, πυγμαχία. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Είναι έτοιμη η ομάδα μας και επιστρέφουμε για να ολοκληρώσουμε. Φύγαμε παρακαλώ. Θέλεις η μπαταρία σου να έχει δύναμη και αντοχή. Μπαταρίες by Γεωργόπουλος. Tiger, Thunder και GC by Γεωργόπουλος. Μπαταρίες φωτοβολταϊκών. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μηχανημάτων, σκαφών, μοτό, UPS, Start-Stop, Περιστέρι, Ήλιον, Εγάλεο, Χαϊδάρι. Τηλεφωνικό κέντρο 210-5757-706 και από όλη την Ελλάδα www.gcbattery.gr. Μπαταρίες by Γεωργόπουλος. Εγγύηση by Γεωργόπουλος. Γευτείτε το μοναδικό μέλι με κρόκο Κοζάνης που τονώνει και ενισχύει τον οργανισμό. Ελληνικό μέλι ΑΕ, τώρα και με μαστίχα χείου. Σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ και καταστήματα βιολογικών προϊόντων. Έτσι η παρέα μας μεγάλωσε. Ο Νίκος ο Ανδράδης εδώ κοντά μας με την υπέροχη Δανάη. Μία αθλήτρια, Νίκο, έτσι πολύ δυναμική φαντάζομαι. Όχι, ένα χρόνο κάνει. Ναι, αλλά εγώ την βλέπω πολύ δυναμική. Είναι δυναμική. Ναι. Αλλά να μην πούμε την αλήθεια. Βεβαίως. Το ότι όλοι έχουν δικαίωμα το να κάνουν αυτά που λέγαμε πριν. Mm-hmm. Έτσι, ένα χρόνο κάνει, έχει φτάσει σε πολύ καλό σημείο. Όντως, για τον ένα χρόνο που κάνει, είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Έχει φτάσει, ας πούμε, σε ένα σημείο να μπορεί να δουλέψει τους στόχους. Που οι στόχοι, ας πούμε, είναι πολύ εξειδικευμένο, πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολη άσκηση. Η Μαρία το γνωρίζει, μπορεί να μας πει και άλλα πράγματα. Αυτό θα δείξουμε δύο πράγματα, ας πούμε, έτσι, τι είναι οι στόχοι. Είναι ναι. Βασικά σε βαθμό δυσκολίας πριν το σπάρινγκ που λέμε, οι στόχοι. Και το σπάρινγκ είναι πριν τον αγώνα. Το σπάρινγκ είναι πριν τον αγώνα, ναι. Και καλά πριν ναι. τον αγώνα, θα τα γνωρίζεις. Πού είναι ο Αλέξανδρος. Εγώ απλά δεν θέλω να βγάλω έξω τα κύπελα από έτσι, έτσι, προς το κοινό. Θα γνωρίζεις, πάντως με πήγε πολύ σωστά. Ωραία, έτσι λοιπόν, είναι, έτσι είναι. Εγώ θα σας αφήσω γιατί ξέρεις, αν το θέλεις η προπόνηση αυτή, ωραία τα είπαμε, αλλά θέλει εικόνα ωραία. Για να καταλάβει ο κόσμος. Και για να δει τελικά όλα είναι, αν το θέλεις, αυτοσυγκράτηση, αυτοσυγκέντρωση και αυτοέλεγχος. Πειθαρχία, αυτό θα δείξουμε. Υπακοή. Εγώ θα φύγω, θα πάω τώρα πίσω. Στις κοριτσάρες μου, όχι, απλά ξέρω ότι οι γυναίκες μακριά μου παίρνετε το θλιμμένο σας ύφος. Έχουμε τα γάντια σου, Μαρία, τα άλλος γαντάκια. Βεβαίως, εσείς κάντε ό,τι νομίζετε, εμείς έτσι να σας παρακολουθήσουμε. Βεβαίως. Ωστόσο, εγώ με τη Μαρία μπορεί και Νίκο να μας εξηγήσει έτσι δύο πράγματα. Θα μας εξηγήσει και μία μέρα θα ήθελα να κρατήσει κάποιος και στόχους στον Αλέξανδρο. Ας πούμε, ναι. Μπορεί ο Αλέξανδρος να... Και τώρα μπορείς να το κάνεις. Ναι, απλά λίγο. Δεν είμαι περίμενε, σε φάση περίμενε, σήμερα. Περίμενε, θα στο δείξει λίγο. Όχι, τώρα θα κάνω κάτι να κάνω εσύ. Όχι, όχι, δεν είμαι για εκκίνηση. Λοιπόν, να πω βέβαια, έτσι και στους τηλεθεατές, μπορώ να έχω αυτήν του Γιάννη, σε παρακαλώ Φίλιππα. Να έχω λίγο τον Γιάννη, μπράβο. Θέλω να πω λοιπόν και στους τηλεθεατές ότι κάπως έτσι δυναμικά θα κλείσουμε σήμερα, γιατί ξεκινήσαμε δυναμικά και μαχητικά και κλείνουμε και μαχητικά και με δυναμικά. Τρόπο, Χριστίνα, πώς το βρίσκεις όλο αυτό, το έχεις ζήσει σε μια άλλη μορφή, βέβαια, σε πιο χιουμοριστική, αλλά νομίζω ότι η βάση είναι ίδια, έτσι δεν είναι. Ναι. Δεν, πάλι ξύλο πέφτει. Γιατί δεν θα κάνεις εσύ λιγάκι. Εγώ θα κάνω στη σχολή όμως, αν θέλεις. Να έρθω ένα απόγευμα να κάνω λίγο ζέσταμα. Όποτε θες. Με τη Μαρία. Ξέρεις. Όχι όποτε θες. Όχι, θα κάνω συγκεκριμένη μέρα. Συγκεκριμένη μέρα και ώρα και θα είμαστε εκεί. Εντάξει. Ωραία. Πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε, πάρε θέση μου. Έλα, πάμε. Ένα. Ποιο είναι. Ένα. Ένα. Ένα, δύο. Ένα.
Πιο γρήγορα. Πάμε. Ένα-δύο. Δύο, ένα-δύο. Πάμε. Πάμε. Ένα. Ένα-δύο. Ένα-δύο. Πάμε. Δύο, ένα-δύο. Πιο γρήγορα. Πιο γρήγορα. Πάμε. Εντάξει. Μπράβο, ένα. Ένα. Πόσο χρόνο έχουμε? Έχουμε. Πάμε, ένα, πάμε, πόσο πάμε, χρόνο πάμε. Χρειάζεται το μαχητικό μας άθλημα? Η Δανάη είναι φοβερή. Εντάξει. Ναι, έχει δύο. Πολύ εκπληκτικότητα. Δύο. Ένα. Ένα-δύο. Και επιστροφή ένα. Καλή. Πολύ καλή. Ένα. Βρε, Χριστίνα, με έχεις εντυπωσιάσει για την επιστροφή. Ξέρεις όλα. Θα γνωρίζει, αφού κάνει. Ναι, τι. Πάμε, ένα. Όχι έτσι, για να δουν οι τηλεθεατές πόσο οι γυναίκες είναι δυναμικές. Δηλαδή, ξέρεις κάτι, βλέπω ότι καταρχήν ο στόχος, δηλαδή εσύ στη θέση τη δική σου, πρέπει να έχεις πάρα πολύ δύναμη, γιατί στην ουσία εσύ τη τρως, εσύ το αντέχεις. Τεχνική είναι. Είναι τεχνική. Τεχνική. Ειδικά οι στόχοι είναι ταχύτητα, δεν είναι τα πάω που βαράς πιο δυνατά. Κανονικά εδώ πρέπει ίσα ίσα να βρίσκεις το στόχο. Τεχνική είναι. Είναι τεχνική. Στην αρχή, δηλαδή, όλα τα κορίτσια ή και τα γόρια τους φεύγει λίγο το χεράκι, πάει αριστερά δεξιά. Πρέπει να χτυπάει το άσπρο μέρος, να το δείξω από εδώ. Το άσπρο μέρος που υπάρχει στο στόχο, να βρίσκει ακριβώς εκεί πέρα. Ναι, αλλά το κάτι είναι τόσο μεγάλο. Αν χτυπήσει λίγο πιο πάνω, τραυματίζομαι στους καρπούς, στα χέρια γενικότερα. Τα έχουμε αυτά. Γι' αυτό παίρνουμε μόνο αθλητές οι οποίοι έχουν προχωρήσει σε κάποιο επίπεδο στους στόχους. Να ρωτήσω κάτι, Νίκο. Πόση ώρα μπορεί κάποιος να προπονείται καθημερινά κάνοντας μόνο στόχους? Μόνο δηλαδή, εγώ δεν μπορεί να κάνει μόνο στόχους. Και ειλικρινά με κουράστηκα. Με έχει πιάσει λίγο για να πω. Εντάξει, εγώ του συγχαίρω με του στόχου. Εγώ σπάρινγκ αγαπώ, μόνο ξύλο. Γιατί αυτό με κουράζει πάρα πολύ. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Η διαφορά με το σπάρινγκ, ας πούμε, για τον τηλεθεατή που δεν ξέρει τι θα μας έκαναν σαν σπάρινγκ, ας πούμε. Θα παίζανε. Ποικιλία. Ποικιλία. Όλα. Κάθε μέρα είναι και διαφορετικό. Ο στόχο είναι καθημερινό όμω. Τρία λεπτά προπόνηση, άσκηση, ένα λεπτό ξεκούραση, όπω είναι η απαιτήση του αγώνα. Και ο ένας κάνει στόχο, δηλαδή αν ήθελες και εσύ να παίξεις στόχους τώρα. Όχι, δεν γίνεται. Μόνο ένας κρατάει στόχους. Είναι λάθη που κάνουν κάποιοι. Α, είδες. Ναι. Δηλαδή, ας πούμε, δεν μπορεί να γράψει ο αθλητής στόχους στον άλλο αθλητή. Αυτό είναι τεχνική. Αυτό γιατί που του βάζουν να αλλάζουν τα γάτια. Τα χέρια του είναι τα εργαλεία του. Πρέπει να δουλέψει πάνω στο στόχο του, που είναι ο σκοπός του, ο αγώνας. Δεν μπορεί να βάζει και να τραυματίζεται με τους στόχους. Να δούμε λίγο ακόμα, να δούμε λιγάκι. Μας άρεσε πολύ η Δανάη. Ναι, αντέχει η Δανάη, αντέχει. Γιατί? Ο Νίκος δεν ξέρω. Πάμε. Γιατί έχει μετά και μαθήματα. Ένα. Α, όλη μέρα το κάνω, δεν με νοιάζει. Τώρα προετοιμάζω και κάτι παιδιά. Τώρα εγώ ζήλεψα λίγο, το παραδέχομαι. Να πούμε ότι είσαι από τους πρώτους, να το πούμε, όταν το άθλημα έτσι πήρε επισημότητα και τίτλους. Βέβαια, ο Νίκος είναι πιστοποιημένος. Ένα time, ζητώ συγγνώμη, θα ήθελα να αναφέρουμε λιγάκι. Ότι έχεις κάποια πιστοποίηση και τα λοιπά, έγινε ότι από... δεν γίνεται ο καθένας προπονητής και τα λοιπά. Έγινε μια σχολή προπονητών που την διοργάνωσε η Ομοσπονδία της Πυγμαχίας, η Ελληνική Ομοσπονδία, με την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, που πήραν μέρος, ας πούμε, παλέμαχοι αθλητές, κυρίως που έχουν το δελτίο τους και κάποιους αγώνες, το δελτίο τους από κάποια χρόνια και πάνω, και έχουν ένα αριθμό αγώνων. Επίσης, δεν μπορεί να πάει, βγάλαμε ένα δελτίο δηλαδή και παίρνουμε μέρος. Ναι, δεν γίνεται. Έτσι, ναι. Παρακολουθήσαμε τη σχολή προπονητών που ήταν αξιόλογη η σχολή και πιστοποιηθήκαμε αρκετοί παλιοί αθλητές με το δίπλωμα, ας πούμε, που είναι έγκυρο. Ναι, που είναι από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και προχωράμε. Λοιπόν, πάμε να προχωρήσουμε για το τέλος. Κλείνουμε έτσι με λίγο. Δώστε Δανάη έτσι να μας βάλει στο κλίμα. Αύριο, μισό λεπτό, θα είμαι και πάλι κοντά σε πολλούς καλεσμένους. Με πολύ ωραίους συντελεστές και συνεργάτες. Φιλιά, πολλά ευχαριστώ. Χριστίνα, ευχαριστώ. Μαρία και τα παιδιά. Εμείς δεν μιλάμε, κλείνουμε έτσι απλά με στόχους. Κοίταμε, ένα-δύο. Έτσι, ένα-δύο. Δεξιά, αριστερό, δεξί. Πάμε. Πιο γρήγορα, πάμε. Είδες που ζεστάθηκε και τώρα. Ναι. Πάμε, ναι. Δύο. Το ίδιο. Καθίστε όση ώρα θέλετε, παιδιά. Ένα. Κάντε την προπόνηση. Ένα, δύο. Εγώ μου ζήλεψα, το λέω. Ένα. Νίκο, έλα να μας δείξεις εσύ λιγάκι τώρα, έλα. Λοιπόν. Έλα, πάντα γαντιά. Έλα και εσύ. Εγώ. Ωραία. Λίγο. Να κλείσουμε, να αποχαιρετήσω. Μπορώ, Γιάννη, να αποχαιρετήσω. Άστε καλά, γιατί ευχαριστούμε. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αποχαιρετάμε. Αύριο θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Φιλιά πολλά, σας αγαπάμε πολύ.